προηγούμενες μέρες λάβαμε ένα, πήραμε στα χέρια μας ένα έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, το Βρούτσι, όπου ζητούσε να αμέσως να σταλούν τα στοιχεία των οφειλετών στο ΚΕΑΟ και να προχωρήσουν οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί. Αντίστοιχη εντολή δόθηκε και από τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ, τον κύριο Σελιανάκη, ο οποίος καλεί τους υπαλλήλους να προχωρήσουν στις διαδικασίες αυτές και μάλιστα και οι δύο, και ο Βρούτσις και ο Σελιανάκης, απειλούν με ποινικές κυρώσεις, με πειθαρχικά τους υπαλλήλους προκειμένου ας πούμε, να προχωρήσουν. Ταυτόχρονα, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την περίθαλψη είναι ασφιχτικό, 37.000 μηχανικοί χωρίς περίθαλψη και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, ο Βρούτσις πάλι, με έγγραφό του προς τους υπαλλήλους του ΤΣΜΕΔΕ και στις διοικήσεις εκεί του Ταμείου, ζητάει να σταματήσει η θεώρηση των βιβλιαρίων προς τους ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν χαμηλά εισοδήματα και οι οποίοι έχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα ιατρικά. Συνεχίζουμε πιο δυναμικά τις επόμενες μέρες με την κινητοποίηση που θα κάνουμε την Πέμπτη στο ΕΤΑΑ, προκειμένου να μην αφήσουμε να περάσουν οι αυξήσεις των εισφορών, προκειμένου να μην αφήσουμε να σταλεί κανένα στοιχείο στο ΚΕΑΟ, κανένα συνάδελφος να μην μείνει μόνος του απέναντι στις κατασχέσεις. Θα συνεχίσουμε, θα κλιμακώσουμε με κάθε τρόπο, με όλες τις μορφές, προκειμένου να ανατραπεί αυτή η βάρβαρη πολιτική και όλα τα αντιλαϊκά μέτρα, προκειμένου να υπάρξει περίθαλψη και ασφάλιση για όλους τους συναδέλφους, προκειμένου να φύγει αυτή η κυβέρνηση και όλη η βάρβαρη επίθεση.